Ο φρονιμίτης πιο ωραία. Λοιπόν, ξεδίπλωνα. Ρε συ φίλε μου, πόσες φορές έχεις κάνει σχέση με μια κοπέλα. Άπειρες. Και σε... Ξεκινάς με θέμα τρελό αυτή τη στιγμή. Και σε άφησε πολύ γρήγορα. Έχεις κάτσει ποτέ να αναρωτηθείς γιατί αυτή η κοπέλα σε χώρισε σε μια εβδομάδα 10 μέρες βαριά? Όχι, πες μου, γιατί έχω χαλάσει πολλές σχέσεις έτσι με κοπέλες. Ναι, γιατί η κοπέλα πάντα προσέχει τη λεπτομέρεια. Τι προσέχει, ρε Βιγόρη, για πες μου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Είναι 9 συμβουλές για να μην σας εγκαταλείψει. Κορτασικό, είναι 18 εκατομμύρια συμβουλές, τις οποίες θα ξεκινήσουμε τώρα. Όχι, για να μην σε εγκαταλείψει λίγες μέρες. Όχι ότι για να μην σε εγκαταλείψει μετά, ας πούμε, στο τρίμηνο. Όχι, στο τρίμηνο μετά θα δέσει το γλυκό. Αλλά εμείς, λίγες μέρες είναι. Είμαστε και λίγο μπουρτζόβλαχοι και κάνουμε κάποια λάθη που δεν πρέπει. Καλή μου μέρα, παιδιά. Να είσαι καλά. Που δεν πρέπει. Αυτή η λέξη πώς μεταφράζεις στα γερμανικά, εσύ που το έχεις ψάξει λίγο. Εσύ, εσένα μιλάω νεαρό ξαφνικά. Όχι, εγώ ονό. Ζωνε πάγλπα. Στα γερμανικά. Το... Μπουνταλάδες πες. Στα γερμανικά. Μπουνταλά. Και με βαρύ λάμδα. Μπουνταλά. Ξέρουν, θα καταλάβουν. Και κάνουμε, ρε παιδιά, κάποια λάθη που δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά η κοπέλα τα βλέπει γιατί προσέχει τη λεπτομέρεια. No. Θα δώσουμε τις 9 συμβουλές, Νίκο. Θα σου την αφήσω μετά την έρευνα να την πάρεις να την έχεις μαζί. Θα την πάρω για να κρατήσω παραπάνω με κοπέλα. Τη σχέση μου. Πρώτη συμβουλή. Κλάψε. Κι εγώ με τις συμβουλές που ακούσω. Μα τι συμβουλεύει, ρε παιδιά. Κάνετε μπάνιο μια φορά τη μέρα. Κάνετε μπάνιο. Αυτονόητα συμβουλεύει. Πού είναι στην εποχή των σπηλαίων. Μην τρώτε το συγκάτοικό σας. Σε χαζός είναι. Ρε παιδιά, ρε κορίτσια. Δεν σας αυτονόητο. Ρε Σιάση, δεν σου έχει τύχει ποτέ λίγο μπίκλα σε ένα γόρι? Τι είπε για τα γόρι? Να μην κάνει μπάνιο, να είναι λίγο να τις μυρίζει κάπως. Γιατί να κάτσει μαζί του και 10 μέρες περιμένεις να φύγει μυρωδιά? Τι βάζει, πέρα Γρηγόρη, βρε αγάπη μου. Καλά, ακούστε τα και μην τα κάνετε. Μάλιστα. Κάνετε μπάνιο οπωσδήποτε μία φορά την ημέρα. Όταν έχεις δημιουργήσει μια φρέσκια σχέση. Άμα η σχέση σου. Στο τρίμηνο αφήνομαι δηλαδή, μακά. Στο τρίμηνο αλλάζω και χρώμα σιγά σιγά να βρίζω. Και είναι χειμώνας. Γιατί. Τίποτα, είναι βρωμιά, μην δίνει σημασία. Απλά αλλάζω λίγο. Μα και χωρίς σχέση. Μετά μπορείς κάποια στιγμή να το αποφύγεις τη μία μέρα, γιατί έχει δέσει το γλυκό. Μία τώρα, μία μετά, μία παρακάτω, θα μείνουμε 2 μήνες άπλητοι. Το βλέπεις. Δεύτερο. Αλλάζετε καθημερινά σόβρακο. Ρε Γρηγόρη, πλάκα. Δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Δηλαδή αυτά που λες δεν είναι σοβαρά. Δεν παίζει αυτό που λες. Είναι απόλυτα. Απλησιά και μία αλλαξιά. Ασοβρακιά. Είναι απόλυτα σοβαρά και θέλω να την προσέξετε την έρευνα, γιατί είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σοκ. Σε βλέπω να παίζει στου Αμάντα, στα Αρβίλα, ειλικρινά, και δεν ξέρω και τι θα μπορούσε να πει κανεί για αυτό. Οι Αρβίλα αυτά θα τα δεχτούν με μεγάλη προσοχή. Μπορεί να αφαιθούν πολύ οι Αρβίλα με αυτά που μόλι λέει. Τα ίδια 2 πράγματα είναι σοκαριστικά. Να αλλάζω καθημερινά εσόρουχο. Για πόσο καιρό πρέπει να το κάνω? Αυτό κάτω εσάι, όσα σε βολεύει, ρε Νίκο. Άμα έχει πολλά εσόρουχα, αλλάζει εσάι. Ξέρω τι πολλά, γιατί μετά τα πετάει, δεν τα πλένεται. Είναι πριν με βάλει μία φορά. Τα μία κρίσεω. Τρίτο που πρέπει να προσέξει πολύ. Απαγορεύεται οι τρίχες σε πλάτη, μύτη, αυτιά. Απαγορεύεται, ρε παιδιά. Τι πάνε να πει, απαγορεύεται. Έχετε διαβάσει έρευνες σου? Απόλυτα τζιγά. Για να το Δημητούλα. Α, δεν τις κάνω. Εγώ, παιδιά. Τα αυτιά τα θυμάμαι κάποιες φορές να φεύγουν κάτι τρίχες μόνο. Έχω. Αυτές μου τις παίρνει λίγο η Ναταλή, γιατί πρέπει να τις χτενίζω μετά από ένα σημείο. Περνάει, ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι. Αλλά. Η Ναταλή σου παίρνει τις τρίχες του αυτιού. Πριν αρχίσω να τις χτενίζω, μου τις παίρνει λίγο. Τι προτείνεις, λέει. Πόμο, Ναταλή μου, τι τέλεια που παίρνω. Γρηγόρη, με την κοιλιά τούλα. Έλα το όμως, μητούλες, μύτη, πλάτη. Όμορφα, αυτιά. Να τη δώσει και στο τέλο του χρόνου ένα μικρό πτυχίο. Βασικό, όχι κάτι δίπλωμα, μάραντο. Ό,τι είναι εξαγωγή τριχών, 10 πόντου. Τι γάμο έκανε αυτή η κοπέλα. Δεν ήξερα ότι αυτό εδώ η τρίχα βγαίνει από παντού. Απαγορεύονται είναι κάτι που, όσο και να μην το λένε οι κοπέλε, όταν το προσέξουν θα τι ενοχλήσει. Ναι, δεν μα αρέσει. Δεν μα αρέσει, είναι αλήθεια. Τέταρτο, αυτό θέλω να. Αλλά αυτό να το κάνετε και λίγο μόνοι σα γενικώ με τι τρίχε σα. Όταν φτάσει. Στην πλάτη ρε λένε που να φτάσει. Να κάνω τι να κάνω. Το ραπτικό και σου καθαρίζει. Τη μηχανή του καζόν. Και κάνει σχέδια. Καρδούλες, δεμπράκι, τα Χριστούγεννα. Πριν να έτσι το ζευγάρι να τη πει κοντά. Δεν τα έχει πάρει αυτό ακόμα. Όχι, δεν τα πάρει. Ένα λίγο κάτι. Θα έπρεπε να κάνεις κάτι, να τα λυκάθεις κι εσύ. Τέταρτον. Τα πόδια σας βρωμάνε και το ξέρετε. Κάντε κάτι γι' αυτό. Τα παιδιά δεν είναι καλά ο Γρηγόρης. Είμαι σε σοκαριστική. Είσαι βρωμαποδαρούσος.
Do something. Κάτσε ρε Νίκο, δεν βρέθηκες με κοπέλα να βγάλεις τα παπούτσια και να νιώθεις. Μου μικραίνεις τις άνοικες τα ενδεχόμενα. Έχω βρεθεί, ναι, πες, με βρώμικα παπούτσια ποτέ. Και έβγαλες το παπούτσι και σε πήρε λίγο μυρωδιά γιατί έτρεχες όλη μέρα σε δουλειές. Και όλα αυτά. Γιατί πού δουλεύω στην οικοδομή να με πάρει μυρωδιά. Κάθομαι και κάνω το δέστη τους. Πόσο να υδρώσω πια. Ένα πλατό, ένα επί ένα είναι. Θα κάνω δύο βήματα εδώ, θα ξεϊδρώσει μετά. Δεν είμαστε τι κάνουμε πάντα. Μου μυρίζουν φράουλες. Να πω κάτι. Το ξέχασα. Μου έρχεται. Με το άρωμα των παιδιών. Φράουλα. Έχω βάλει σπρέι. Τι θέλω να πω. Για πες. Των αγοριών μυρίζουν πάντα το παιδιών. Γιατί τώρα έχω περάσει και δεν μυρίζουν των ανδρών τα ποδάρια. Τα ποδάρια. Παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Εξηγήστε μου κάτι. Γιατί στην εφηβεία εκεί μεταξύ 12 με 15 βρωμοβρωμάνε τα πόδια των αγοριών και μετά. Δεν βρωμάνε όταν γίνονται άντρες. Είναι θέμα ορμονικό. Ορμονικό. Όχι, δεν είναι ορμονικό. Εγώ νομίζω 12-15 το αγόρι είναι χύμα, τρέχει έξω, παίζει μπάλα. Μετά δηλαδή τι δεν τρέχει. Μετά το αγόρι παίζει μπάλα 25 χρόνια. Μπάλα βρωμίζει το πόδι, δηλαδή που θα σφαιρίσει να του βγάλουμε την αρβίλα θα μα έρθει η πρωτεύουσα. Δεν είναι το πόδι. Μην τολμήσει. Κρατήστε τα παπούτσια σα. Αλήθεια, ρε παιδιά. Μην τη λε έτσι. Τα πιστεύετε να παίξει ο Άγγελο Ιωάννη ποτέ μπάλα για να μην τα πόδια. Άγγελο Ιωάννη δεν λέγεται. Έτσι βαφτίστηκε το παιδί μου. Καλά. Πάντως εδώ. Εγώ ξέρω τα ονόματα των παιδιών μας. Εδώ Νίκο. Το παιδιό μου. Εδώ Νίκο, αλλά. Εδώ να έρθω να κάνω την αταπλύνω. Πλύνε, άλλαζε κάλτσες, βάζε τάλκ μέσα γιατί βοηθάει πολύ αυτό. Γενικότερα πρόσεχε το να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Για συμβουλές υγιεινής μας δίνει. Πέμπτο. Ποτέ δεν ξαναφοράτε ίδιο ρούχο με αυτό που φορούσατε πριν κάνετε μπάνιο. Ναι, εντάξει. Αυτό τι. Αυτά που μας λες. Άκου όμως γιατί στο λέω. Έχει συναντήσει έστω και έναν άνθρωπο που το έχει κάνει αυτό. Άκουρε Νίκο, έχει εσύ ένα αγαπημένο πουκάμισο. Που θεωρεί ότι με αυτό το πουκάμισο βγάζει μια παραπάνω γοητεία από αυτή που έχεις. Και πας να κάνεις μπάνιο γιατί μετά έχεις ραντεβού. Γιατί μυρίζουν τα πόδια. Όχι, γενικότερα να κάνεις μπάνιο και μετά έχεις ραντεβού με την κοπέλα που σε ενδιαφέρει. Ναι. Λες, ποιο είναι το καλό μου πουκάμισο, αυτό. Που το χωρά από το πρωί. Λέει, ας το ξαναβάλω μετά το μπάνιο, μπορεί να είναι καθαρό. Μην το κάνεις αυτό. Πήγαινε και 9. Μας έχει τρελάνει. Κόβετε τα νύχια σας. Με τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί, ποιο είναι ακατάλληλο για να τα κόψω. Για μίξερ. Μπορεί να ξεκινήσετε και καλυμάρετε με μίξερ. Όχι, γιατί μπορεί να τα τρως. Μπορεί να παίρνει το μεγάλο ψαλίδι να φας καμιά άκρη δακτύλου. Ποιο μεγάλο ψαλίδι, μωρέ Γρηγόρη. Είναι λόγος αυτό για να φύγει μια κοπέλα. Αν είναι τα νύχια χαλιά. Το νύχι. Μα εδώ μας λες με τι να κόψουμε τα νύχια. Δεν μας λες για το νύχι. Αν δηλαδή. Το κόβουμε το νύχι με το κατάλληλο εργαλείο, θα βγει και ωραίο το σχήμα όμορφο. Του. Όμορφο. Γαλλικό μετά. Να το με την κοπέλα, αισθάνεσαι όμορφα. Τη κάνει την τάση τη μόδα. Ενώ άμα το τρως δεν βάφεται καλά. Εφτά. Πολύ βασικό. Όταν υδρώνετε, μη σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά. Όπως βλέπεις, είμαστε όλοι καρφωμένοι στον καναπέ σου. Δηλαδή βγαίνουμε την κοπέλα. Νιώθεις υγρασία κάτω από την αμασχάλη σου, δεν το σηκώνεις εκεί από την ώρα. Αμασχάλη. Η αμασχάλη. Υγρασία κάτω από την αμασχάλη. Που αυτό είναι σαν να θες να το βάψεις, κάτι να κάνεις, σοβατεπί. Έχω λίγο υγρασία κάτω από την αμασχάλη. Ναι παιδιά, δεν είναι αποκρουστικό, γιατί τα παιδιά το έχουν στραπά. Είναι παιδιά, είναι αποκρουστικό. Πραγματικά αυτός ο βρωμιάρης, ο άνθρωπος, τόση ώρα που θέλει, όχι εσύ αυτός, γι' αυτό